Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε ξεκινώντας να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα καταπληκτικά παιδιά για τα επιτεύγματα που είδαμε μέχρι τώρα, κυρίως όμως για την επιμονή τους, για την πίστη τους στο όραμα που έχουν, που τόσο δύσκολα μπορούν να το υλοποιήσουν. Βέβαια, θερμά συγχαρητήρια και στους καθηγητές και στους δασκάλους τους και χίλια μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για αυτό το δώρο, που είναι ένα παζλ το οποίο έχει μαθηματικό υπόβαθρο και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη. Έχει, από ό,τι μου λένε τα παιδιά, απεριόριστες δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μικρό δείγμα των επιτυχιών που έχουν αυτά τα παιδιά. Και πάμε τώρα στα δύσκολα. Έχει χυθεί πολύ μελάνη από όλες τις μέχρι τώρα αστικές κυβερνήσεις για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβόητη συμπερίληψη, τόσο ως προς το κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, όσο και στους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις με όχημα τη συμπερίληψη σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές συρρήκνωσης και υποβάθμισης των δημόσιων δομών, το βλέπουμε αυτό καθημερινά, μείωσης των δαπανών για την ειδική αγωγή και για την εκπαίδευση. Για να δούμε όμως πόσο επιτυχημένη είναι η υλοποίηση της πολιτικής συμπερίληψης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το 20% των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 20 έως 26 ετών ήταν άνεργα το 2020. Το 2022 το 30% των ατόμων με αναπηρία διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου είναι διπλάσιο για τα άτομα με αναπηρία. Για αυτά τα άτομα η υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά υπερβολικά δαπανηρή, βρίσκεται μακριά τους και προϋποθέτει μεγάλο χρόνο αναμονής. Αποτέλεσμα, να μην κάνουν σωστά ή να σταματάνε τις θεραπείες τους επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα, είτε αυτά είναι μεταφοράς και παραμονή σε άλλη πόλη, είτε είναι πληρωμές στο εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας. Οι συνέπειες του σμπαραλιασμένου δημόσιου συστήματος υγείας προβάλλουν σε αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού πιο έντονες και πιο οξυμένες και τελικά κοστίζουν ζωές. Οι εργοδότες από την άλλη έχουν ξεσαλώσει. Με όπλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις, τσακίζουν περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό πυκνώνουν και απολύσεις στον ΑΜΕΑ και χρόνιων πασχόντων, όταν η ενεργεία στους ικανούς προς εργασία αναπήρους ξεπερνά το 95%. Άρα για ποια συμπερίληψη μιλάμε? Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά και στα τυπικά σχολεία, όπου τα παιδιά με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες φοιτούν με παράλληλη στήριξη. Εκεί το κράτος αποποιείται για άλλη μια φορά κάθε ευθύνη για την εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών με αναπηρία, την ευθύνη δηλαδή στο να έχει το κάθε παιδί το σχολείο που χρειάζεται. Τι κάνει ακριβώς το κράτος? Ξεφορτώνεται το κόστος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε δομές, υποδομές, μεταφορές, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, την ανάγκη για σύγχρονα προγράμματα σπουδών για όλες τις αναπηρίες κάτω από το γενικό τίτλο «Συμπερίληψη», δηλαδή ένταξη των ΑΜΕΑ στα γενικά σχολεία χωρίς πάλι να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Οδηγώντας έτσι με μαθηματική ακρίβεια τα ειδικά σχολεία σε κλείσιμο και στον εκ νέου αποκλεισμό των ΑΜΕΑ από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ίδια εικόνα είναι και στο κομμάτι του ειδικού αθλητισμού, επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού. Απουσιάζει οποιαδήποτε κρατική ευθύνη προκειμένου ο ερασιτεχνικός ή επαγγελματικός ειδικός αθλητισμός να είναι προσβάσιμος σε όλα τα ΑΜΕΑ που τον επιθυμούν. Τα αθλητικά σωματεία φυτοζωούν, καθώς η κρατική χρηματοδότηση προς αυτά είναι λιπέστατη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των αθλητών τους σε εξοπλισμό και υποδομές, και πολλά από αυτά τελικά να οδηγούνται σε κλείσιμο. Αξίζει να σημειωθεί πως το κράτος ταυτόχρονα με την επιλεκτική του ανικανότητα δίνει εκατομμύρια στις μεγάλες ΠΑΕ, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα
τον προσανατολισμό και τη λογική του. Την ίδια ώρα που κινδυνεύουν με κλείσιμο αρκετά τμήματα σωματείων, με αποτέλεσμα δεκάδες αθλητές, πολλοί εκ των οποίων νεαροί σε ηλικία, να βρεθούν χωρίς τη δυνατότητα να αθλούνται, εκτός και αν αναζητήσουν χορηγούς. Ούτε εδώ λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για συμπεριληπτική πολιτική από τη μεριά της πολιτείας. Όσον αφορά τώρα την καινοτομία, είναι σωστή και βεβαίως πρέπει να υπάρχει. Στο συγκεκριμένο όμως χώρο διαπιστώνουμε μια τεράστια αντίφαση, μέρος της γενικότερης αντίφασης του συστήματος. Έτσι, ενώ η επιστήμη, η τεχνολογία έχει κάνει απίστευτα άλματα και στον τομέα της υγείας και στις νέες τεχνολογίες, τα θεραπευτικά μέσα, τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής των αναπήρων και των χρονίων πασχόντων και σε πολλές περιπτώσεις να προστατεύσουν την ίδια τους τη ζωή, οι άνθρωποι αυτοί τελικά μένουν αβοήθητοι. Τεχνολογίες, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα, αλλά και καινούργιες δυνατότητες προσβασιμότητας στον αμαία σε διάφορες πλευρές της ζωής, αλλά και της εκπαίδευσης, όπως η χρήση υπολογιστών από τυφλούς, παρατετραπληγικούς και άλλους, νομίζω βρίσκονται στον αέρα. Ακόμα δυνατότητες για την ένταξή τους στην παραγωγή με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων από τυφλούς, κοφούς, κινητικά, ανάπηρους κλπ, αλλά και για τα παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Την ίδια ώρα όμως όλα αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, όλες αυτές οι καινοτομίες βλέπουμε πως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο των ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη. Γιατί η πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες δεν εξασφαλίζεται με δημόσιο και δωρεάν τρόπο από το κράτος, αλλά έχει το χαρακτήρα εμπορεύματος για όποιον φυσικά μπορεί να τα αγοράσει. Υπάρχουν βέβαια και οι καινοτομίες του κυρίου Δένδια, για τις οποίες πρόσφατα τον ακούσαμε να τοποθετείται σε εκδήλωση του Ρωτεριανού Συλλόγου Ομίλου. Κάνοντας αναφορά στο τι μέτρα σχεδιάζονται να παρθούν για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά αμαία όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, τι είπε? Είπε ότι θα δημιουργήσει ένα σχολείο όπου τα παιδιά των στρατιωτικών στο φάσμα του αυτισμού θα εκπαιδεύονται στη διάκριση στόχων, όπως ακριβώς γίνεται στο Ισραήλ. Και έτσι θα βρίσκουν δουλειά. Μήπως αυτή τελικά είναι η έννοια της συμπερίληψης στον αμαία τελικά? Μικρά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να εκπαιδεύονται για το πώς θα βοηθούν να πέφτουν στοχευμένες βόμβες που θα σκοτώνουν άλλα παιδιά? Τέτοια καινοτομία τους τη χαρίζουμε και να τη χαίρονται. Εμείς λέμε ότι τα κοινωνικά διαπραγμάτευτα δικαιώματα των αμαία, οι ανελαστικές και πρόσθετες ανάγκες τους, θα μπορέσουν ολοκληρωτικά να ικανοποιηθούν με ένα άλλο σύστημα ανάπτυξης, με μια άλλη κοινωνία, σε μια άλλη οικονομία. Ένα σύστημα που οι ζωές μας δεν θα γίνονται θυσία στο κέρδος, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχουν οι δυνατότητες να υπάρξει ένα ενιαίο αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας με κριτήριο τη δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του λαού. Με επάρκεια σε φάρμακα, με αποδέσμευση από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την εκμετάλλευση, με κεντρικό σχεδιασμό που θα απελευθερώσει τις ασύλληπτες δυνατότητες που έχει ανάπτυξη με κριτήριο την ανθρώπινη ζωή και όχι το κέρδος. Και θα κλείσω με ένα άλλο παράδειγμα κυβερνητικής ευαισθησίας. Ακόμα εκκρεμή η απάντηση στην ερώτηση που έκανε το ΚΚΕ, η απάντηση του αρμόδιου υπουργού, για το αν θα διαγραφεί τελικά ο απαράδεκτος φόρος που επιβλήθηκε στην πρωταθλήτρια αμαία από την Ελευσίνα για χρηματοδότηση που εξασφάλισε για την ανάκτηση του σπιτιού της μετά από πληστηριασμό. Μιλάμε για τη Διονυσία Τσακίρη. Και αυτή λοιπόν, και η Διονυσία Τσακίρη και το ΠΑΜΕ, που ήταν μαζί της από την πρώτη στιγμή με κινητοποιήσεις, και εμείς περιμένουμε αυτήν την απάντηση από τον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ.